Καλησπέρα κύριε Καραΐσκο. Καλησπέρα σας κύριε Βούτσινε και κύριε Στυριόπουλε. Χρόνια πολλά και καλή χρόνια και πολλά. Εσείς τα πήγατε μια χαρά από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, όμως εκεί στο εθνικό οδικό δίκτυο κάτι δεν έχουν κάνει καλά. Αυτό που ζήσαμε σήμερα στην εθνική οδό είναι μια τραγωδία. Είναι κυριολεκτικά μια τραγωδία. Βρέθηκα το απόγευμα κοντά και είδα την κατάσταση σε μια άμεση αντίληψη. Το είδατε με τα μάτια σας δηλαδή? Με τα μάτια μου. Δεν είναι δυνατόν στην Ανατολική Φθιώτιδα όλο το υπόλοιπο δίκτυο σε συνεργασία περιφέρειας και Δήμου Στυλίδας, όλες οι υπηρεσίες να μην υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα στο εσωτερικό δίκτυο και να υπάρχει πρόβλημα στο εθνικό δίκτυο. Να δώστε μας και τα πλάνα, δώστε μας τα πλάνα αυτή. Να καταλαβαίνουμε άμεσα τι συμβαίνει. Συνεχίστε κύριε Καραϊσκό. Ναι. Για μιλάμε τώρα για 10 πόντους χιόνι, να κλείνει μια εθνική οδό. Να εγκλωβίζονται άτομα, να εγκλωβίζονται μικρά παιδιά, να εγκλωβίζονται άνθρωποι οι οποίοι είχαν προβλήματα υγείας μέχρι και 6 ώρες. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το ζήτημα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρόκειται περί μιας τραγωδίας. Εγώ νομίζω ότι είδα καλά στο δελτίο τύπου. Έχετε στείλει και ένα δελτίο τύπου προς την αρμόδια εταιρεία, τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Από το μεσημέρι στείλαμε ένα έγγραφο στην συγκεκριμένη εταιρεία, χωρίς να μας ζητηθεί, προσφερόμενοι οι ίδιοι από την περιφέρεια να παράσχουμε την όποια συνδρομή θέλουν στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον εγκλωβισμό των οδηγών και των ασφάλτων. Δεν πήραμε καμία απάντηση. Για το λόγο αυτό αναγκάστηκα και πήγα ο ίδιος προσωπικά γύρω στις 5 η ώρα επιτόπου στο σημείο του εγκλωβισμού και είδα την κατάσταση από κοντά. Και εκεί κατάλαβα τι ακριβώς είχε συμβεί. Γι' αυτό και το τονίζω στο δελτίο ότι. Μα μας έχουν μεταφέρει και οι αυτόπτες μάρτυρες και τα θύματα αυτής της κατάστασης, ουσιαστικά οι οδηγοί που ήταν εκεί, ότι το ύψος του χιονιού στο σημείο ήταν, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, 5 με 10 εκατοστά. Δεν δικαιολογεί τέτοια ταλαιπωρία. Ακριβώς. Δεν δικαιολογεί τέτοια ταλαιπωρία. Λοιπόν, ναι, ολοκληρώστε κύριε Καραΐσκο. Ναι, ο Δήμαρχος Στυλίδας και ο Δήμος γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι το χιόνι ήταν πολύ πιο πυκνό στις ορεινές περιοχές της Ανατολικής Φθιώτιδας, μήλη, πελασγία, παλιοκερασιά, χωριά δηλαδή τα οποία είχαν μεγάλη χιονόπτωση και δεν υπήρξε το παραμικρό πρόβλημα. Δώστε μας συνολικά την εικόνα πολύ σύντομα στην υπόλοιπη Φθιώτιδα. Έχουμε προβλήματα κάπου? Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα σε κανένα σημείο της Φθιώτιδας. Διότι αέγκαιρα έγινε κανονική ρήψη αλατιού, αποχιονισμός στα σημεία που απαιτούνταν αποχιονισμός και αυτή τη στιγμή δημιουργείται κανονικά η κυκλοφορία. Ωραία. Είχαμε ένα πρόβλημα στο Δομοκό γιατί υπήρξε μια διοχέτευση οχημάτων λόγω του γνωστού προβλήματος της εθνικής οδού, αλλά όμως το πρόβλημα αυτό έχει τακτοποιηθεί και η ροή είναι κανονική. Ωραία. Συνολικά δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Καλή πρωτοχρονιά, δεν κύριε Καραΐσκο. Να είστε καλά. Καλή πρωτοχρονιά. Καλή πρωτοχρονιά. Χιόνι είχαμε και μέσα στη Λαμία. Γιώργο, ευτυχώς όχι σοβαρά προβλήματα.